πολιτική. Είναι πολιτική επιλογή ακριβώς. Όχι, εγώ μιλάω ότι νομίζω ότι εννοείται η εμφάνιση ως προσκυνητή συνδυάζεται και με τη σοφία της, του καιρού και του πώς θα ανταποκριθεί το ανθρώπινο είναι σώμα. Είναι και αυτό μια ανάγνωση. Όπως το βλέπει κανείς. Λοιπόν, και Γιώργο. Βλέπουμε να εισέρχονται στον διαγωνό του Πρωτάτου. Ναι. Ευχαριστώ πολύ όλο να είναι κοντά του. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμος εδώ σε πολύ μικρό, σε πολύ μικρό χώρο. Σε ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εδώ. Είναι πάρα πολλά μέσα από όλο τον κόσμο της εδώ. Και φωτογράφοι, ρωσικές τηλεοράσεις, ελληνικές. Λογικό και επόμενο. Είναι πολύ δύσκολο ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν να μπορέσει να προσεγγίσει τον χώρο γιατί έχουν πέσει όλοι πάνω εδώ. Ασπάζεται βέβαια τους ηγουμένους έναν έναν. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση και για το Άγιο Όρος, σωστά το περιέγραψες, Δημήτρη. Η ησυχία... Ασπασμός του Ιερού Ευαγγελίου, όπως είπαμε. Και τώρα η πομπή οδηγεί τον πρόεδρο Πούτιν στον Ιερό Ναό. Επίσης έχει ασπασμό, όχι θεοφύλημα, γιατί είναι ηγέτη. Μάλιστα. Και δεν ούτε τη ζητάνε. Το Ιερό Ναό βέβαια θα έχουν ελάχιστη πρόσβαση. Όλα έχουν τη σημασία. Είναι πολύ αυστηρά προσδιορισμένα τα άτομα τα οποία έχουν πρόσβαση εντός του Ιερού Ναού. Πάρα πολύ αυστηρά. Και η πόρτα θα σφραγιστεί, όλες οι πόρτες του Ιερού Ναού του Πρωτάτου θα σφραγιστούν από μέσα μέχρι που να τελειώσει, μέχρι που να λήξει η Θεία Δοξολογία. Εμείς βέβαια θα δώσουμε εικόνα σε όλο τον κόσμο έχοντας μια πολυκάμερα μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων την οποία την έχετε, τη βλέπετε τόση ώρα που είμαστε στον αέρα. Είναι μια εξαιρετική... Ήταν εικόνες που βλέπαμε από το εσωτερικό του ναού. Ναι, νομίζω, δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον στα 20 χρόνια που είμαι στην ΕΤΝΑ υπάρχει απευθείας μετάδοση μέσα από το ναό. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη, είναι μια μοναδική ευκαιρία. Μην ξεχνάτε ότι μέσα υπάρχει εικόνα του Άξιον Εστί. Μία από τις σημαντικότερες εικόνες του Ορθόδοξου κόσμου συνολικά. Είναι η εικόνα του Άξιον Εστί, η οποία όταν... Βλέπουμε την υποδοχή τώρα του Προέδρου Πούτιν μέσα στο ναό. Γιώργο, ανάβει κερί. Έτσι ακριβώς, σας είπα ότι θα τηρήσει όλα τα προβλεπόμενα και λειτουργικά. Εδώ προσκυνάει την εικόνα του Άξιον Εστί, ευλαβείται το Σταυρό του Ορθόδοξα, όπως βλέπουμε, κανονικά. Είναι και ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη, ο Μητροπολίτης Μιλήτων Απόστολος, εκ μέρους του Μητροπολίτη Βαρθολομαίου. Είναι από χθες εδώ.